Λοιπόν, το γεγονός ότι είστε εδώ με τέτοιο θέμα, πρέπει να μην είστε εντελώς φυσιολογικοί. Εντάξει, άρα βγάλετε φωτογραφίες, διότι θα εξηγήσω ότι είμαστε δίπλα από μία πλάζ και είστε μέσα, ενώ δίπλα γιατί κάνουν μπάνιο και θα μιλήσουν για τέτοιο θέμα, εδώ για μένα παίρνετε ήδη πόντο. Άρα, αλλά αυτό δεν είναι για εσάς να δωροδοκίσω και να σας πω ότι είστε καλό κοινό, αλλά τέλος πάντων θα δω ανάλογα με τις αντιδράσεις σας, τις φατσικές, αν συνεχίζω πιο βαθιά, πιο ψηλά ή πιο κοντά κτλ. Άρα, λίγο το λεξιλόγιο στην αρχή, όταν θα μιλήσουμε για την νοημοσύνη, εννοώ την νοημοσύνη σφαιριά. Άρα, μην μου μπείτε στο θέμα αυτό λέγοντας ότι υπάρχουν πολλαπλές νοημοσύνες κτλ. Τις βάζω όλες μαζί. Μπορεί να είναι συναισθηματική, μπορεί να είναι χωραντληπτική. Αυτό εδώ θα το ονομάσουμε νοημοσύνη, για να μην τσακωθούμε στους διαφορετικούς ορισμούς που έχουμε στον τομέα της ψυχομετρικής. Όταν θα λέμε ρευστή νοημοσύνη, εννοούμε νοημοσύνη χωρίς γνώσεις. Συνήθως είναι αυτό που έχουν τα παιδιά σας στη μικρή ηλικία. Βλέπετε ένα παιδί, του δίνεται ένα πρόβλημα, το λύνει αμέσως, δεν ξέρει τίποτα το ειδικό. Λέτε πώς το έκανε και ούτε αυτό ξέρει ακριβώς πώς το έκανε. Μετά, όταν θα μιλήσουμε για κρυσταλλική νοημοσύνη, εννοούμε ότι έχουμε όμως η χώρα. Εντάξει, ωραία. Όταν θα μιλήσουμε για κρυσταλλική νοημοσύνη, εννοούμε μια νοημοσύνη που έχει ενσωματώσει γνώσεις. Και θα είναι βέβαια πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε σκέψη. Η σκέψη όμως, η διαφοροποίηση που θα γίνει σε σχέση με την νοημοσύνη, είναι ότι η νοημοσύνη για πολύπλοκα προβλήματα απλώς εντοπίζει τα προβλήματα, εντοπίζει τα εμπόδια και είναι η σκέψη που με μεθοδολογία τα ξεπερνάει. Δεν είναι η νοημοσύνη από μόνη της. Γιατί συνήθως κάνουμε αυτό το μπέρδεμα και θεωρούμε ότι η νοημοσύνη επιλύνει. Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα, τα λέγαμε και με τον Γιώργο και το μεσημέρι, για να μην νομίζετε ότι απλώς τρώμε, εμείς κάνουμε και προβλήματα μέσα στο μεσημέρι. Τα λύνουμε πιο μετά, πιο αργά. Και λέγαμε ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξέρεις ότι είναι πρόβλημα. Πολύ συχνά στην κοινωνία ακούτε, πρέπει να βρούμε μια λύση. Και του λέει το πρόβλημα ποιο είναι, δεν ξέρω ακριβώς, να βρεις μια λύση. Άρα, συνοπτικά λέω ότι αυτοί που ασχολούνται με τη λύση έχουν προβλήματα. Και αυτοί που ασχολούνται με τα προβλήματα βρίσκουν τις λύσεις. Άμα το μεταφέρετε σε πιο βαρία προβλήματα, θα δείτε ότι για το Κυπριακό ακούτε συνεχώς τη λύση. Άρα, άμα ρωτήσετε σε κάποιον, το πρόβλημα ποιο είναι ακριβώς. Να είναι δικαίοι, να είναι κτλ. Και λες, με αυτό είναι η περιγραφή της λύσης. Άρα ξανάρχουμε λοιπόν στα δικά μας, όταν θα μιλήσουμε τώρα για το πνευματικό. Το πνευματικό, το λέμε με την ευρύτερη έννοια, δεν είναι μόνο το πνευματικό, ας πούμε, σε μία θρησκεία. Είναι σε όλες γενικά. Είναι αυτό που λέμε ένας πνευματικός άνθρωπος, δεν το βάζετε μόνο και μόνο σε μία κατηγορία. Και όσο αφορά τώρα τις διαστάσεις, είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά θα το εξηγήσουμε και αυτό, θα μιλήσουμε για τις διαστάσεις με την έννοια του βαθμού ελευθερίας. Άρα τι είναι ο βαθμός ελευθερίας. Ο πρώτος βαθμός ελευθερίας είναι αν έχω δικαίωμα να πάω μπροστά, αν έχω δικαίωμα να πάω πίσω, αν έχω δικαίωμα να πάω πλάι. Δηλαδή η ιδέα είναι αρχικά μηχανική. Ο βαθμός ελευθερίας, ας πούμε επειδή είμαστε σε αυτό το ξενοδοχείο, θα το χρησιμοποιούσα. Όλα αυτά που θα πω θα είναι θετικά. Εντάξει. Ακόμα και αν τα βλέπεις λίγο, ξέρεις, όπως με ξέρετε, θα είναι θετικά στο τέλος. Άρα είστε εδώ, ας πούμε, και θέλετε να αλλάξετε το όροφο. Εσμάρτηρες, ναι. Άρα θέλετε να αλλάξετε το όροφο. Είναι μερικοί από εσάς που θα πούνε, εντάξει, θα πάω απ' έξω. Μπορεί να εμφανιστεί ο Γιώργος και να του πει εκεί έχει σαν σερ. Δεν βλέπουν όμως τίποτα. Α, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Πρώτον, να τον εμπιστευτούν, να τον πιστέψουν, να πάνε προς το ασανσέρ, να ξέρετε ότι οι μερικοί άνθρωποι θα πάνε εκεί πέρα έξω, δεν πειράζει. Να χαθούν όλη τη μέρα μέχρι να βρουν πού είναι. Γιατί άμα το κάνω τώρα σε μια πολυκατοικία, φανταστείτε ότι το ασανσέρ είναι σε μια ανώνυμη πόρτα. Και είστε σε έναν όροφο και θέλετε να αλλάξετε το όροφο. Πάνω κάτω πάτε σε όλα τα δωμάτια μέχρι να βρείτε ποια είναι. Άμα κάποιος σας πει είναι η πόρτα τάδε
και του πείτε εσείς, μα αυτή η πόρτα τάδε φαίνεται τέλος σαν όλες τις άλλες. Δεν είναι εκεί το ασανσέρ να κάνουμε. Επειδή οι άνθρωποι δεν τα πιστεύουν αυτά, η πυροσβεστική είναι πιο πρακτική. Βάζει μια ταμπέλα. Λέει, εδώ είναι. Γιατί είναι αστείο μερικές φορές, γιατί δεν μπορεί να είναι αλλού. Αλλά τέλος πάντων, σου λένε, θα τη βάλω. Είναι το αμερικάνικο ανέκδοτο που λέει ότι όταν έχεις χαθεί, κοίτα τις ταμπέλες. Γιατί ξέρει ότι δεν τις κοίταζες πριν. Γιατί άμα τις κοίταζες, δεν έχεις χαθεί. Αλλά το ανάλογο, θα το κάνω λίγο πιο ευρωπαϊκό, είναι ότι όταν θέλετε να πάτε στον φίλο σας, λέτε ξέρω που είναι. Μετά χάνεστε, μετά βάζετε το GPS. Ενώ θα μπορούσατε να βάλετε κατευθείαν το GPS, παρόλο που ξέρετε, υποτίθεται ότι πώς να πάτε. Στην πραγματικότητα κάνουμε λάθη όταν είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε. Τώρα βλέπω χαμογελάτε με έναν τρόπο παράξενο, σίγουρα δεν υπάρχει βιωματικό. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι όταν είμαστε πολύ σίγουροι για ένα δεδομένο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί άμα είναι λάθος, τότε είναι όλο που πάει και το λάθος. Άρα αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να λέτε συνεχώς μπορεί, μάλλον, τα μετσοβέζικα κλπ. Δεν είμαστε σύγκριτοι. Λέω λοιπόν τώρα για τους βαθμούς ελευθερίας. Ο βαθμός ελευθερίας στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι πώς να αλλάξω όροφο. Υπάρχουν μερικά σπίτια που στον όροφο, οι κατοικίες, στον όροφο δεν έχετε πόρτα του ασανσέρ. Άρα πρέπει να κατεβείτε ή να ανεβείτε σε άλλο όροφο για να πάρετε το ασανσέρ. Είναι λίγο πιο ενέχρι. Όταν το βλέπετε για πρώτη φορά, λέτε ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Μετά όταν βλέπετε τον κατασκευαστή, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Παραπάνω σας ξαφνιάζει ότι πρέπει να πάρετε πρώτα τα σκαροπάτια για να πάρετε το ασανσέρ. Και μετά όταν βγαίνετε, πάλι δεν βγαίνετε στον όροφο που θέλετε, πρέπει να ξαναπάρετε τα σκαροπάτια. Εντάξει. Άρα εδώ επειδή ξέρετε για πολύ καλή πολεοδρομία στην Κρήτη, δεν έχετε προβλήματα με τα ασανσέρ. Και σφαίρα δεν υπάρχει καθόλου, άρα είναι πολύ απλό. Ανεβαίνει στις σκάλες. Για να ανεβεί στις σκάλες, είναι δύσκολο να πεις κάποιον ότι πρέπει να πάει βαθιά για να ανεβεί ψηλά. Ενώ είναι όλο το θέμα της φιλοσοφίας. Για να ανεβούμε ψηλά, πρέπει να πάμε βαθιά. Για να πάμε βαθιά, πρέπει να κάνουμε πράγματα που φαίνονται ανούσια για αυτούς που δεν τα βλέπουν. Πρέπει λοιπόν το παράδειγμα ακόμα πιο απλό. Θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι και του λέτε στον Γιώργο, είναι ξέρω εγώ, τριόροφο. Αλλά περιμένει να δει αυτό το ύψος. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι ότι σκάβετε. Άρα ο Γιώργος θα πει τι κάνεις εκεί κάτω. Μετά του εξηγείτε ότι είναι θεμέλια. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι γίνεται στις κατασκευές όταν δεν γνωρίζουμε ποια είναι θεμέλια. Βεβαίως έχετε σκεφτεί γιατί το έχετε δει. Όμως στις κατασκευές του νου, χωρίς θεμέλια, αυτό δεν σας απασχολεί καθόλου. Όχι εσείς εδώ, εδώ εσείς είσαστε οι επίλεκτοι, εφόσον πήρατε στον πάνω και είστε εδώ. Πώς θεμελιώνουμε μια άποψη. Μπορώ να σας ρωτήσω διάφορα πράγματα και να πείτε εγώ πιστεύω πως αυτό. Okay. Και μετά όταν θα το σκαλίσω λίγο περισσότερο, θα μου πείτε πίστευα. Και μετά όταν θα σκαλίσω λίγο περισσότερο, θα μου πείτε τι ήθελα και το πιστεύω. Okay. Αυτό πάνω κάτω είναι αυτό που σας συμβαίνει στο δικαστήριο. Λέει αρχικά, ειδικά ο δικαστής, ο πρόεδρος του αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος του ηλίθιου. Σα κάνει ηλίθιες ερωτήσεις, ξέρει στην αρχή τι λέει τώρα ο άνθρωπος, και μετά σιγά σιγά σας βάζει να ομολογήσετε ότι ξέρετε αυτό που κάνετε. Βέβαια, εσείς απαντήσετε μόνο σε ηλίθιες ερωτήσεις, αλλά δεν καταλάβετε ποιος ήταν ο ηλίθιος της υπόθεσης. Ενώ από την αρχή πρέπει να του πείτε, ξέρω. Εντάξει, ωραία, ναι, φταίω. Και πάει πιο γρήγορα η διαδικασία, ενώ εμείς πάνω κάτω πρέπει να μας το αποδείξουμε. Όταν κοιτάζετε διάλογο με τον Σοκράτη, θα δείτε ότι όσοι έχουν διαβάσει διάλογους με τον Σοκράτη, γιατί πολύ συχνά δυστυχώς στην Ελλάδα λέμε ότι ξέρουν τον Σοκράτη, δεν διαβάζουμε καθόλου τους διαλόγους. Οι διάλογοι του Σοκράτη είναι πολύ εκνευριστικοί. Πάρα πολύ εκνευριστικοί, γιατί λέει παιδί μου τον έχει μαγκώσει τον άλλον, δεν τον αφήνει με τίποτα, και μετά βέβαια σου λένε ότι αυτό είναι μειευτική, και όλο το έχει γεννήσει τη λύση, την είχε μέσα του. Αυτοί που ονόμασαν αυτή τη τεχνική μειευτική, σίγουρα ήταν γυναίκες. Γιατί μόνο οι άντρες νομίζουν ότι τα παιδιά βγαίνουν έτσι, ας πούμε, εντάξει.
πατάς ένα κουμπί, βγαίνει. Οι γυναίκες ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει να γεννήσεις ένα παιδί. Το ίδιο όταν σου λέει με ευτική, μην νομίζετε ότι όταν ένας δάσκαλος σας κάνει ερωτήσεις ότι θα περάσετε καλά. Είναι με τα τσιγγέλια που γίνονται μερικά πράγματα και στο τέλος λες, τώρα είμαι χαρούμενος. Λέμε τώρα. Άρα, για τις πνευματικές διαστάσεις, πρώτα απ' όλα μια κωδικοποίηση. Θυμάστε ότι όλοι κοιτάζετε, θα αρχίσουμε τα χριστιανικά για να είναι πιο εύκολα. Όταν κοιτάζετε τις εικόνες, τις βυζαντινές, θεωρείτε απλώς ότι βλέπετε μια απεικόνηση Αγίων. Όμως στις απεικονίσεις των Αγίων υπάρχουν κώδικες. Άρα, άμα θέλετε να κάνετε τη διαφορά μεταξύ του Αγίου Παύλου και του Αγίου Πέτρου, έτσι, πρακτικά, χωρίς να έχει κανένας ούτε κλειδιά, ούτε σπαθί, χωρίς τίποτα. Πόσους βλέπετε? Ναι. Ο Άγιος Πέτρος έχει μαλλιά και γένεια, ο Άγιος Παύλος έχει μόνο γένεια. Ναι, και τα μαλλιά τι έχει ακριβώς? Α, είναι νομίζω και το Πέτρο είναι λευκά, το Παύλο είναι σκούρα. Μ' αρέσει αυτή η τροποποίηση. Άρα η πρώτη ιδέα, επειδή έχουμε και μερικούς, αυτοί που δεν έχουν πολλά μαλλιά εδώ θα το χαρούν αυτή τη διάρκεση, θα πούνε αυτός είναι δικός μας. Λοιπόν, οι άλλοι που έχουν πολλά μαλλιά θα πούνε εντάξει, θα σε κάποια φάση θα αλλάξει. Στην βυζαντινή τεχνοτροπία, αυτός που δεν έχει πολλά μαλλιά είναι ο πιο σοφός. Άρα η υλοποίηση, όπως βλέπω ο Νίκος χαίρεται από εξ αποστάσεως, ο Νίκος είναι πιο πολύ του Αγίου Παύλου, και εδώ έχουμε πιο πολύ του Αγίου Πέτρου, είναι αδέλφια. Άρα, ο κώδικας είναι αυτό το κομμάτι να είναι κενό και αν έχει μια μικρή τούφα μαλλιών, είναι ακόμα πιο πάνω, όσον αφορά τη σοφία. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο χριστιανισμός δεν βάζει τη σοφία ως κριτήριο αγιοσύνης. Έχει ενδιαφέρον αυτό, σαν να το σκεφτείτε. Διότι όπως ξέρετε, ο Πέτρος δυσκολευόταν με τον Χριστό. Δηλαδή δεν τα πιάνε με την πρώτη και είδατε ότι και την προδοσία με την τρίτη του έπιασε. Ενώ ο Παύλος το έχει πιάσει με την πρώτη. Γι' αυτό ήταν διώκτης. Δεν περιμένετε να γελάσετε με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, ο χριστιανισμός βασίζεται σε δύο Άγιους. Ένας που δεν είναι ο πρώτος και ένας που δεν είναι ο τελευταίος. Ένας που ήταν διώκτης και ένας που πρόδωσε τρεις φορές. Θα μου πείτε, καλά ρε παιδιά, άλλους Άγιους δεν μπορούσαν να πιάσουν, είναι πιο εύκολοι, ήταν καλά παιδιά από την αρχή. Όχι. Γιατί υπάρχει και η έννοια της συγχώρεσης, που είναι θεμελιακή. Πολύ συχνά νομίζουν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην κάνουμε λάθη. Πάντα κάνουμε λάθη να κάνουμε. Πώς έλεγε η άλλη, δεν έχουμε σχέση με την άσφαλτο. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε αν αποδεχόμαστε τα λάθος. Μετά, έχει δεύτερο επίπεδο, αν ο άλλος αποδέχεται τη συγγνώμη. Γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Και σου λες, κάνω λάθος, λες, του είπες ότι έκανες λάθος. Όχι. Θα το πεις, όχι. Αλλά τώρα με παρεξηγεί, θέλω να μου μιλάω. Αφού δεν του είπες ότι δεν θα σου πω. Μετά, ο άλλος λέει συγγνώμη και ο άλλος σου λέει, εγώ δεν σε συγχωρώ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα εδώ βλέπετε ότι η αντίληψη το βλέπετε πολύ συχνά με τα παιδιά. Δεν είναι ένα παράδειγμα πολύ απλό με τα παιδιά. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε και παραβολές. Γιατί χρησιμοποιούμε παραβολές, θυμάστε σαν κώδικα. Θυμάστε που το λέγαμε και το μεσημέρι με τον Γιώργη. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πολλές παραβολές γιατί δεν ήταν όλοι μαθητές του. Αλλά πρέπει και οι μη μαθητές να καταλάβουν τι λέει. Ο Βούδας δεν χρησιμοποιεί πολλές παραβολές γιατί μιλούσε μόνο στους μαθητές του. Άρα ήξεραν ήδη το λεξιλόγιο και πήγαινε κατευθείαν στα πιο βαθιά. Άρα, αν θέλετε, γιατί τα πιο βαθιά είναι σαν να πηδάτε τα τέσσερα Ευαγγέλια και πηγαίνετε κατευθείαν στις επιστολές. Μόνο που άμα δεν τα έχετε διαβάσει ποτέ, είτε οι επιστολές του Αγίου Παύλου φαίνονται πιο δύσκολες. Άμα πηδήξετε τις πράξεις των Αποστόλων, μπορεί να καταφέρετε. Άμα δεν ξέρετε ούτε καν τις πράξεις των Αποστόλων, τότε όλο είναι παντού.
Γιατί δεν καταλαβαίνει τα υπονοούμενα που είναι μέσα στο κείμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε το παιδί. Το παιδί, το λέω τώρα πιο πολύ για τις μαμάδες. Βλέπετε το παιδί σας, το λέτε αμότερα, του πέφτει κάτω. Εντάξει. Μαμά κλασική. Άμα να μαν τι έπαθε το παιδί. Εντάξει. Μαμά έμπειρη. Δεν έγινε τίποτα. Μαμά πιο έμπειρη. Γελάει. Διότι ξέρει ότι άμα φανεί στο παιδί ότι είναι χάλια αυτό που έγινε και ας πούμε έχει φάει τα μούτρα του και είναι σημαντικό, τότε το παιδί κλαίει ακόμα περισσότερο, γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, ειδικά όταν είναι έξυπνα, σίγουρα θα έχετε εδώ, συγκρίθηκαν έτσι, λένε, πέφτουν, εσύ θα είσαι ο παπάς. Πέφτουν έτσι, πέφτουν. Και κάνουν έτσι. Και κοιτάζουν αν αυτούς λυπάται. Άμα δεν λυπάται, εντάξει, τίποτα δεν είναι. Άμα λυπάται, πω, το παγώνω. Δηλαδή μιλάμε, εγώ υποφέρω. Και βέβαια μερικές φορές οι φίλοι μας που δεν ξέρουν τον κόλπο, τι έπαθε το παιδί, μόλις αυτό το πράγμα το βλέπει ο άλλος, γιατί έχει περισκόπιο. Εντάξει, κοιτάζει, θύμα. Όχι, το βρήκα, αυτό είναι εντάξει, θα φοβάται για μένα. Τότε οι γονείς αναγκάζονται να πούνε, όχι, παιδί μου, δεν είναι εύκολο. Αυτό, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι το ίδιο. Τώρα πηγαίνουμε σε πιο μεγάλα παιδιά, μετά θα φτάσω σε ειδικά ηλικίες, αλλά δεν θα το πω. Θα καταλάβετε μόνο σας. Είστε στο πανεπιστήμιο, σας λέει μια ερώτηση, εσείς απαντάτε και κάνετε έτσι. Και κοιτάζετε τη φάτσα του καθηγητή, αν φαίνεται ακόμα καλή, συνεχίζετε, αν βλέπετε ότι αρχίζει να αλλάζει χρώμα, ναι. Δεν έχετε πια καμία ιδέα για το θέμα, εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε μια ανταπόκριση. Η ανταπόκριση όσον αφορά το επίπεδο της νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική. Όταν διαβάζετε ένα κείμενο, δεν έχετε τον άνθρωπο δίπλα να σας λέει «κατάλαβες». Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει. Τώρα ξανακάνετε το ίδιο κείμενο. Σας το διαβάζει ο ίδιος που το έγραψε, σας το διαβάζει το δυνατά και κάπου σας κοιτάζει. Παλούκι και κουπί, γιατί τώρα βλέπετε ότι βλέπει ότι δεν καταλάβετε τίποτα. Αλλά αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τώρα πρέπει να το σκεφτούμε σε επίπεδο νοημοσύνης. Το πρώτο στάδιο της νοημοσύνης, για να αρπάξει λίγο στοιχεία της πνευματικότητας, είναι να καταλάβει πώς την βλέπουμε. Ανάποδα. Όχι πώς βλέπει, αλλά πώς την βλέπουμε. Άρα ένα πρώτο παράδειγμα που είναι σίγουρα θα αρέσει τον Γιώργο, άμα το ξέρετε, μην πείτε αμέσως τα ζώα σας, να καταλάβετε μετά που το πάω. Άρα σκεφτείτε ότι έχετε την επιλογή να πάρετε ένα ζώο που σας αντιπροσωπεύει. Άρα το διαλέγετε εσείς, δεν μου λέτε τίποτα. Κανονικά το έχετε πάρει αυτό το ζώο, εντάξει τώρα. Τώρα σας βγάζω αυτό το ζώο και σας λέω ξαναπάρετε ένα ζώο, το καλύτερο για εσάς, εκτός από το πρώτο. Το έχουμε. Έχετε το δεύτερο ζώο. Ωραία. Κάνουμε λοιπόν τώρα ακριβώς, η κυρία δεν είχε ακόμα το δεύτερο ζώο. Δεν σκεφτόμαστε τους άντρες, δεν μετράνε αυτά. Είναι μια ζώα που είναι συντάξει, δεν σας βλέπω, οι γυναίκες χαμηλώνουν. Άρα, και τώρα παίρνετε το τρίτο ζώο. Τα άλλα δύο τα αποκλείτε. Είμαστε εντάξει. Ωραία, θα ήθελα απλώς να σηκώσει το χέρι από δύο ο Γιώργος. Ποιος από εσάς έχει τα τρία ζώα. Μην ανησυχείτε, δεν θα μου πείτε τίποτα. Απλώς να το ξέρετε. Οι άλλοι έχουν μείνει στα δύο. Κάποιος έχει μείνει στο πρώτο. Θα ήταν αργό ζώο στο πρώτο, αν δεν είναι. Άρα τώρα, για τα ζώα. Το πρώτο ζώο είναι αυτό που θέλετε να φαίνεστε. Το δεύτερο είναι πώς σας βλέπω. Και το τρίτο είναι τι είστε. Τέλειο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Αυτή αρχίζει να κλαίει τώρα, σου λέει να πάρετε. Μπορεί να τα αλλάξετε, θα το ξαναπώ στο τέλος άμα είναι, εντάξει. Άρα, βέβαια, μην το πάρετε τόσο σοβαρό σαν επιστημονοσύνη, αλλά η ιδέα ποια είναι, είναι ότι το πρώτο που μας έρχεται είναι το πιο απλό. Αλλά δεν το ψάξαμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο χαρακτηριστικό. Μετά, επειδή σας απαγορεύουμε το πιο απλό, βρίσκεται το δεύτερο πιο απλό. Στο τρίτο, εκεί πέρα, σπαταλέτε χρόνο, γιατί τώρα ποιο να βρω με αυτά που μου έχουν απαγορεύσει. Και τελικά η τρίτη εκδοχή είναι πιο κοντά σε αυτό που είστε. Άρα συμφέρει να μην το λέτε αμέσως στους φίλους σας το τρίτο. Αν είναι πολύ φίλοι, πείτε το. Ειδικά αν είναι πετυχημένο, γιατί άμα είναι
είτε ξέρεις μια μεγάλη κοτσάνα, λες αυτό καλύτερα. Θα το κάνουμε και στον αφέτη αυτό, αν θες, είναι μια καλή εισαγωγή, ο Μιχάλης Χαμογελά ήδη. Άρα, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι η νοημοσύνη είναι η ικανότητα να βλέπετε πώς σας βλέπω. Και όχι μόνο να βλέπετε. Άρα, εγώ το παίρνω το παράδειγμα, συνήθως παίρνω μια γωνία με στην αίθουσα και θέλω τώρα να φανταστείτε, βλέπετε αυτό εδώ, το γωνιακό, σποτάκι, και θέλω να φανταστείτε ότι το μάτι σας είναι εδώ και κοιτάζετε τον εαυτό σας που κάθεται. Δεν βαθμολογώ, εντάξει, δεν βλέπω η κυρία σου, δεν πω τι αυτό. Άρα είστε εδώ, κοιτάζετε τον εαυτό σας και προσπαθείτε τώρα να δείτε πώς βλέπετε. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς δυσκολεύονται. Και μερικοί από εσάς θεωρούν ότι είναι αυτό, δεν ξέρω ακριβώς πώς βλέπουμε. Κάθομαι εδώ, πιέζομαι από αυτό, έχω τον αγώνο μου έτσι. Και όμως, άμα ρωτήσετε, θα δείτε ότι μερικές φορές το βλέπετε ανάποδα. Μπερδεύεστε, την άλλη πλευρά. Και πρέπει να κάνετε μια περιστροφή. Το γεγονός ότι βλέπετε από πάνω προς τα κάτω, άμα σας πω ποιο κομμάτι του σώματός σας δεν βλέπετε από εκεί. Τώρα θα δείτε, θα ξαναπείτε σε άλλο στάδιο. Αυτό είναι μια τεχνική που έχουμε και στα κοάν. Μεθοδολογία Zen. Μπορεί να κάνουμε ερωτήσεις, ειδικά στους μαθητές, και τους λέμε πράγματα που φαίνονται παράλογα. Αρχικά. Άρα θυμάστε ένα από τα πιο απλά, είναι ποιος είναι ο θόρυβος. Όταν κάνετε παραμάκια, είναι ο θόρυβος που κάνω δύο χέρια. Και λέει λοιπόν ο δάσκαλος, ποιος είναι ο θόρυβος που κάνει ένα χέρι. Άρα έχω πάντοτε στην Ελλάδα αυτό που άκουσα. Γιατί εμείς τα ξέρω τι λένε, εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από τους δεν αυτοί, δεν είχαν σκεφτεί αυτό, εντάξει. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι φαντάσου όμως ότι είναι το ίδιο χτύπημα. Άρα μετά ο μαθητής λέει πώς μπορεί να χτυπάει. Και η ιδέα δεν είναι να καταλάβει πώς χτυπάει, είναι να καταλάβει τι σημαίνει τελικά δύο χέρια και τι σημαίνει ένα χέρι και πώς συνδυάζονται τα δύο μαζί. Όταν σας μίλησα για τους Άγιους πώς τους βλέπετε. Τους βλέπετε ψηλά, τους βλέπετε χαμηλά. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση που είναι πιο υπουργή μας, εντάξει. Τους βλέπετε πιο βαθιά. Γιατί όσο μείνω στα δύο πρώτα, λέτε εντάξει, το έχουμε. Όταν λέμε πιο βαθιά, λες τώρα τι να πω, ότι είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Και τους βλέπετε να πηγαίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Κάντε το ανάλογο με τους αγγέλους του. Και θα δείτε ότι υπάρχει ένας ισομορφισμός, ανάποδος. Οι Άγιοι είναι άνθρωποι που επειδή έχουν βάθος, ανέβηκαν και έδωσαν παράδειγμα. Οι Άγγελοι έχουν ύψος και κατεβαίνουν. Γιατί άμα είναι άγγελος που δεν επικοινωνεί μαζάς, δεν μας πειράζει. Δεν έχει καμία σχέση. Όταν όμως έρχεται ο αγγελιοφόρος, εμείς καταλήξαμε να έχουμε μόνο μικρές αγγελίες, αφού δεν είσαι αγγελιοφόρος, λέτε, φέρε αγγελία. Αυτός είναι αυτός που είναι πάνω και είναι ικανός να πάει κάτω. Τώρα, να το πάρουμε λίγο πιο τεχνικά, ο άγγελος δεν είναι αυτός που είναι ικανός να πετάει, είναι αυτός που είναι ικανός να κατεβεί. Άρα, είναι ικανός να κατεβεί με φτερά, ενώ ο άγγελος είναι ικανός να ανεβεί χωρίς φτερά. Άμα τα πείτε έτσι, πρώτη φορά σε ένα παιδί, θα πει πω, η δύσκολη αυτή η θρησκεία. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η έννοια της υπέρβασης. Άρα, η νοημοσύνη, λοιπόν, όπως σας έλεγα με το παράδειγμα, θα κάνει υπερβάσεις όταν θα εντοπίσει καλά το εμπόδιο. Όταν θα βρει τη μεθοδολογία μέσω της σκέψης, τότε θα καταφέρει να κάνει κάτι το οποίο είχε αποφασίσει ότι δεν γίνεται. Και για μένα εδώ είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των φοιτητών και των μαθητών. Οι φοιτητές είναι αυτοί που κάνουν ό,τι μπορούν και οι μαθητές είναι αυτοί που κάνουν ό,τι δεν μπορούν. Με ποια είναι λοιπόν το λέμε, γιατί βλέπω κυρία Ξαφνιάσκε, είναι ο μαθητής λέει αυτό δεν γίνεται. Ας πούμε δεν μπορώ να πάω χειρουργείο. Όχι, δεν είναι κακός, ο μαθητής. Δεν μπορώ να πάω χειρουργείο, δεν γίνεται. Το φοβάμαι, έχω φοβίες, δεν γίνεται. Μετά μιλάει με το δάσκαλο και του λέει έχεις κάνει ακτινογραφία.
Ξέρεις αν είναι ακριβώς αυτό το θέμα? Όχι. Να κάνω. Έχει κόστος. Να κάνω το δεύτερο. Και τελικά, ούτε στο τέλος να πάει στο χειρουργείο και να αλλάξει ένα πρόβλημα που είχε. Όταν το βλέπετε, λέτε, μα εσύ δεν είσαι, δεν θα πας. Αλλά στην πραγματικότητα έγινε η υπέρβαση και γίνεται η υπέρβαση επειδή εμπιστεύτηκε και επειδή πιστεύει. Άρα, θυμάστε που μιλούσαμε και το μεσημέρι για το θέμα της εμπιστοσύνης και της πίστης, να διευκρινίσουμε λίγο τα πράγματα. Όταν λέμε ο άπιστος Θωμάς, είναι σωστό. Ο Θωμάς δεν πίστεψε ποτέ, ούτε στο τέλος. Είναι λάθος να το ερμηνεύουμε ότι πίστεψε επειδή είδε την τρύπα, γιατί από τη στιγμή που βλέπεις την τρύπα, θέλει να πει ότι δεν πιστεύεις. Να πιστεύεις, πρέπει να μην μπορείς να το δεις. Άρα, μια άλλη εκδοχή της έννοιας της φιλίας είναι ότι ο φίλος ο πραγματικός είναι αυτός που επιτρέπει στον φίλο του να μην τον εμπιστεύεται. Και τώρα όταν το ακούτε έτσι, φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά δίνω ένα παράδειγμα για όσους δεν καταλάβουν. Παίρνω αυτό εδώ, το κρύβω, εντάξει το κάνω μικρό, αρκετά μικρό για να μην είναι ενοχλητικό, ωραία, δεν το χαλάω. Το βάζω στα χέρια μου, εντάξει, και ρωτάω τώρα στον φίλο μου, τον Γιώργο, σε ποιο χέρι είναι. Δεν απαντάς εσύ, εσύ κάνεις τον έξυπνο. Έξυπνο λάστρο. Και εγώ περίμενα, λέω, θα απαντήσεις. Όχι. Άμα το πω, είναι αυτό το χέρι ή το άλλο χέρι, δεν πρέπει να με εμπιστευτεί. Άμα το ανοίξω, δεν έχει ανάγκη να με εμπιστευτεί. Πολύ συχνά λέμε, είσαι φίλος μου, μπορείς να με εμπιστευτείς. Αν όμως εσύ ήσουν φίλος μου, δεν θα είχες ανάγκη να με βάλεις σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή την είναι η τώρα. Άρα να ξέρετε ότι οι φίλοι που σας κρύβουν πράγματα και σου λέει εμπιστέψου μου, δεν είναι ακριβώς φίλοι, είναι παρέα. Αυτός που είναι πραγματικά ο γνήσιος φίλος είναι αυτός που θα σε βάλει σε ένα πλαίσιο που δεν έχεις ανάγκη να τον εμπιστευτείς, γιατί το βλέπεις αλήθεια. Όταν λοιπόν λέμε εμπιστοσύνη και πίστη, υπάρχει μια διαφορά. Η εμπιστοσύνη δεν είναι πολύ ψηλά. Η πίστη είναι πιο ψηλά. Είναι πιο δύσκολη. Γιατί είναι πιο δύσκολη? Γιατί η εμπιστοσύνη μπορεί να είναι, ας πούμε, για μία άσκηση. Σε εμπιστεύουμε για αυτό το πράγμα. Θυμάστε ένα κλασικό παράδειγμα που κάνουμε και στις θεατρικές ομάδες. Βάζουμε έναν άνθρωπο έτσι όρθιο, του λέμε πες έτσι, πα. Και λέμε οι άλλοι θα σε κρατήσουν. Δηλαδή είναι εκεί που δεν ξεκολλάνε τίποτα. Δηλαδή μπορεί να πεθάνουν όλοι οι άλλοι δίπλα τους, αυτοί δεν ξεκολλάνε, δεν πέφτουν καθόλου. Και είναι οι άλλοι που πέφτουν κατευθείαν και μάλιστα το κάνουν τόσο γρήγορα που όλοι βιάζονται γιατί δεν μπορούν να τους προλάβουν. Άρα αυτό εδώ είναι το θέμα, γιατί είναι μία άσκηση, το θέμα της εμπιστοσύνης. Το θέμα της πίστης είναι ότι πας πιο ψηλά, είναι επικίνδυνο και συνεχίζει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα, η πνευματικότητα, πώς ενδιαφέρεται το θέμα σε αυτό το πλαίσιο και ενδιαφέρει. Πολλοί λένε ότι πιστεύουν, αλλά είναι ελάχιστη πιστή. Αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι αυτοί που λένε ότι πιστεύουν, πιστεύουν ότι πιστεύουν. Ενώ οι πιστοί που πιστεύουν πραγματικά δεν έχουν ανάγκη να το πούν. Άρα όταν έχετε κάποιον που σας λέει, εγώ είμαι πολύ πιστός. Θα υπάρχει συνεχώς. Ή είμαι πολύ πατριώτης. Όσο πιο πολύ το λένε, ξέρετε, τόσο λιγότερο είναι. Τώρα στεναχωρηθήκατε, το έχετε ακούσει ήδη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρετε, άμα πείτε σε κάποιον, σ' αγαπώ. Και μετά του πείτε, σ' αγαπώ πολύ. Το σ' αγαπώ πολύ είναι πιο κάτω από το σ' αγαπώ. Γι' αυτό τα παιδιά σας ρωτάνε πόσο μ' αγαπάς. Από τον ουρανό, τα άθρα και πήγαινε, δηλαδή, όπως θα κάνετε εσείς, μέχρι να κάνουν μια ποσότητα που σου λένε, εντάξει, το έχουμε. Από τη στιγμή που απαντάτε με αυτόν τον τρόπο, έχετε εκφυλήσει το ρήμα. Έχετε εκφυλήσει την έννοια. Φανταστείτε, ας πούμε, να λέγατε για τον Χριστό πόσο μας αγαπάει. Μας αγάπησε, εντάξει, είναι δεδομένο, αλλά πόσο. Εδώ θα μπορούσε να πει ο ίδιος, αλλιώς τον ουρανό και πίσω, γιατί το έκανε κιόλας. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, το λες για απόσταση. Αυτός έκανε και την απόσταση. Τι θέλω να πω με αυτά τα παραδείγματα. Η έννοια της νοημοσύνης
πώς έχει πρόσβαση σιγά σιγά στην πνευματικότητα, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει. Άρα, γιατί να μάθει? Γιατί είναι μερικά πράγματα που είναι θέμα πίστης πνευματικά, αλλά πρέπει να οδηγηθεί ο άλλος πάνω σε αυτό το θέμα και δεν μπορεί να το πιστέψει μόνο του, με το σπλαισίο. Άρα, χρειάζεται μια διδασκαλία. Εδώ, όπως σας είπα, ότι μιλάμε για όλες τις πνευματικότητες, υπάρχει αυτή η κατηγορία που το βλέπουμε και στον Βουδισμό. Είναι τέσσερις κατηγορίες των ανθρώπων. Είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, αυτοί που ξέρουν ότι δεν ξέρουν, αυτοί που δεν ξέρουν ότι ξέρουν και αυτοί που ξέρουν ότι ξέρουν. Οπότε απλό φαίνεται αυτό, αλλά να καταλάβετε. Πρώτα απ' όλα, αν σας βρω τα τέσσερα και μου πείτε, εγώ δεν έχω ιδέα που είμαι. Όμως δεν έχετε καμία ιδέα, είστε στο πρώτο. Εντάξει. Τώρα, άμα πάνω κάτω να ρωτιέστε αν είστε εδώ ή είστε εδώ, να ξέρετε ότι είστε εδώ. Το λέει η λέξη. Αλλά το θέμα τι σας λέει, μας λέει το εξής. Αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, τους αφήνεις ήσυχους. Αυτοί που ξέρουν ότι δεν ξέρουν, τους διδάσκεις. Θα είναι οι μαθητές. Αυτοί που δεν ξέρουν ότι ξέρουν, τους ξυπνάς. Η αφύπνιση. Αυτοί θα είναι οι μαχητές. Το δούμε μετά για ποιο λόγο. Και μετά έχουμε αυτούς που ξέρουν ότι ξέρουν και είναι αυτούς που ακολουθείς. Το λέει με αυτήν την έννοια με ποια είναι. Δεν σας λέω ότι πάλι ότι είναι κάτι το επιστημονικό, είναι απλώς να δείτε ένα πλαίσιο σκέψης. Έδινα το παράδειγμα στον Γιώργο και του λέω, ξέρεις go? Μου λέει, όχι. Στην πραγματικότητα δεν ήξερε ότι δεν ήξερε go. Το go είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και τώρα και εδώ, αλλά είναι ένα παιχνίδι που είναι σχετικά σπάνιο. Δεν λέω ούτε το τάβλι ούτε το σκάκι για να μην μου πείτε ξέρω. Αλλά τώρα λοιπόν, ας πούμε, ποιος ξέρει go? Εγώ ήξερα, αλλά ξέχασα. Εντάξει. Αυτό τώρα θα είσαι στην τρίτη κατηγορία. Γιατί όταν θα σου δείξω μερικούς κανόνες, θα ξανατιμηθείς ότι το ήξερες. Το γεγονός τώρα, φαντάζομαι ότι το ξέχασες εντελώς. Και ξαφνικά σου ξαναδείχνω. Α, λες go bang. Ενώ ο άλλος, τι είναι, λέει, τι λέει, τι μιλάει έτσι. Άρα, όταν το ξέρουμε αυτό, όταν ξέρουμε τώρα ότι δεν ξέρουμε, άμα σας πω τους πρώτους κανόνες, θα αλλάξετε στάδιο. Θα είστε σε αυτούς που ξέρουν ότι δεν ξέρουν. Ενώ πριν, θα σας πω τη λέξη, ήσασταν στην κατηγορία, δεν ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Άρα βλέπετε ότι αυτό έχει σημασία για πρώτη φορά, μετά όμως μπορεί να πείτε, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, σταματάμε. Άμα σας ενδιαφέρει, μπορεί να αλλάξουμε. Άμα ξαφνικά η κυρία, η οποία είχε πει αρχικά, ας πούμε, ότι δεν ήξερε, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι είναι ένα παιχνίδι που είχε παίξει παλιά, τότε στην πραγματικότητα θα παίξει πολύ πιο γρήγορα. Θα τους ξαναέρθουν συνδυασμοί που εσείς που δεν παίξατε ποτέ, δεν ξέρετε. Εδώ είναι λοιπόν το ίδιο με το πνευματικό. Το πνευματικό έχουμε την εντύπωση, το πνευματικό εμένα μου αρέσει το Πάσχα. Το Πάσχα έχει πολύ πλάκα, ειδικά με τους χέρους. Δεν τη διορθώνουν τον παπά. Έχουν φάει αρκετά Πάσχα και ο παπάς είναι καινούριος, ας πούμε, και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί το Πάσχα. Αυτοί όμως που το ξέρουν να παίξουν και ένα κατωτά, λέει εδώ δεν το παίρνει. Όχι, όχι, εδώ το πήδηξε το άλλο. Και έχει πλάκα, γιατί είναι δίπλα τους, λένε το πήδηξε. Και τώρα είναι οι πιο νέοι, δεν παίρνουν πιο νέοι, ας πούμε, λιγότερο γέρο, και λες. Γιατί μιλάει για παπά. Άρα, όταν σου λέει πήδηξε αυτό το κομμάτι, δεν έπρεπε να το πήδηξει. Οκ, λες εντάξει, λάθος, ανθρώπινο λάθος. Ναι, ανθρώπινο είναι παπάς. Λέει ο γέρος, σου λέει εντάξει, παιδί μου, γιατί φαντάσου τώρα όταν εγώ θα πεθάνω στον τάφο, θα λέω την άλλη. Πες κανονικά αυτό που λέει. Άρα, γιατί το Πάσχα βέβαια είναι πιο σημαντικό σε εμάς, αλλά προσπαθώ να σας πω το εξής. Σιγά σιγά, όταν μεγαλώνουμε, είμαστε πιο κοντά στο θάνατο. Μερικά πράγματα τα θέλουμε να είναι σε κάποια σειρά. Και όταν ο παπάς είναι νέος, δεν ξέρει ακριβώς πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η σειρά και τσατίζονται με αυτό. Μετά του λέει, δεν μ' αρέσει ο παπάς.
Επειδή ξέχασε ένα κόμμα, τι να κάνει ο άνθρωπος. Το θέμα λοιπόν είναι το ίδιο με τους γονείς και με τα παιδιά. Να ξέρετε, τα παιδισμένα παιδιά εντοπίζουν γρήγορα ότι οι γονείς δεν είναι θεοί. Ενώ αυτά που είναι καθυστερημένα θεωρούν ότι είναι θεοί. Αλλά ας πούμε, άμα είσαστε γύρω στα 50 και σας θεωρούν ακόμα θεό τα παιδιά σας που είναι γύρω στα 20, να ξέρετε ότι είναι καθυστερημένα. Εντάξει. Άμα ήδη από 2 ετών και 3 ετών σας λένε ότι μπαμπά, ξέρω ότι δεν τα ξέρεις όλα, εδώ έχετε ένα θέμα. Ξέρετε ακριβώς σε ποια κατηγορία είναι. Να ξέρετε όμως ότι τα πληθυσμένα παιδιά δεν είναι ότι σας αγαπούν λιγότερο. Σας αγαπούν για αυτό που είστε, ενώ τα άλλα σας αγαπούν για αυτό που δεν είστε. Το πρώτο ζώο. Ναι, εσείς έχετε τις δύο μάσκες, εντάξει, και έχει το παιδί από πίσω και κάνει έτσι. Σε βλέπω, μπαμπά. Ξέρω ποιος είσαι. Ξαναβάλλετε εσείς τη μάσκα και σε όλους τους άλλους λέτε, σου πω εγώ αυτό. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι καλό να μας αγαπάνε για αυτό που νομίζουμε ότι δείχνουμε ή για αυτό που είμαστε. Βέβαια, όλοι θα πείτε για αυτό που είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, ας είναι και λίγο από αυτό που δείχνουμε, ρε παιδί μου. Γιατί αλλιώς, όμως, εδώ να ξέρετε ότι αυτοί που σας αγαπάνε για αυτό που φαίνεστε, είναι η ελεημοσύνη. Δεν είναι η αγάπη. Σας λυπούνται που νομίζετε ότι είστε αυτό. Ενώ ο άλλος που δεν κρύβεται, τον αγαπάνε για αυτό που είναι. Τεράστιο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και μια επίγνωση. Αλλά η επίγνωση γίνεται με το πλαίσιο πρώτα της νοημοσύνης που αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο κατανόησης πώς είμαστε πνευματικά. Δεύτερον, έχουμε τη σκέψη που αρχίζει να βλέπει ότι έχουμε μερικά προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε και μετά έχουμε τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι η σκέψη πάνω στη σκέψη, η οποία αυτή θα μας κάνει ανθρώπους που είναι συνειδητοί. Τεράστιο θέμα, ένας ανθρώπος που είναι συνειδητός. Τα άτομα που δεν είναι συνειδητά είναι άτομα. Μένουν άτομα. Γενικά σε μια κοινωνία για οποιοδήποτε λόγο και παρέμειναν σε αυτό το πλαίσιο και μάλιστα είναι αυτά που είναι τα πιο δογματικά. Δηλαδή πρέπει. Το ατομικό είναι πάνω του πρέπει, 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 πρέπει. Σε κάποια φάση τα μικρά παιδιά λένε γιατί πρέπει, γιατί έτσι, αφού δεν έχει ιδέα. Όταν μετά περνάμε στο συνειδητό, περνάμε στο πρέπον. Εδώ πάλι έχει ενδιαφέρον, το πρέπον δεν είναι το πρέπει. Το πρέπον είναι επειδή είναι σωστό και όχι επειδή πρέπει να το δουν έτσι οι άλλοι. Μερικές φορές επειδή δεν έχουμε πια αξίες και έχουμε μόνο αρχές, μπερδεύουμε το πρέπει με το πρέπον και νομίζουμε ότι είναι ισόμορφο. Καμία σχέση. Το πρέπον είναι πιο βαθύ. Τα παραδείγματα που έχουμε τα κλασικά, θυμάστε την αντιπαράθεση μεταξύ της Αντιγόνης και του Κρέοντα. Ποιος έχει δίκιο? Ο Κρέοντας βέβαια. Ποιος έχει άδικο? Ο Κρέοντας βέβαια. Διότι έχει δίκιο θεσμικά, εφόσον είναι αυτός που αποφασίζει ποιος είναι ο νόμος. Είναι σωστό ότι είναι παράνομη η Αντιγόνη, μόνο που αυτό είναι στο πλαίσιο του πρέπει. Όταν περνάμε στο πρέπον, αυτός δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τον νόμο για την ταφή, και αυτή συνεχίζει να κάνει το πρέπον, ενώ δεν του πρέπει. Έχει ενδιαφέρον να με το σκεφτείτε, γιατί ο ελληνισμός είναι του πρέποντος. Γι' αυτό εμείς είμαστε πιο πολύ των αξιών παρά των αρχών. Και γι' αυτό δύσκολα εμπιστευόμαστε τις αρχές. Εμείς εμπιστευόμαστε κάποιον που είναι των αρχών, αν έχει τις ίδιες αξίες. Μόλις αλλάζει αξίες, του λέμε εντάξει, κοντά. Και γι' αυτό βλέπετε πως αντιμετωπίζουμε τον στρατό, πως αντιμετωπίζουμε την αστυνομία. Έχουμε και διάφορες τεχνικές, εντάξει. Έχουμε μια ειδική έννοια της φυσικής οι Έλληνες. Δηλαδή, ειδικά στην Κρήτη, το βλέπω ότι όταν περνάτε ένα φανάρι που είναι κόκκινο, αλλά με μικρή ταχύτητα, είναι πράσινο. δεν είναι κόκκινο. Είναι φαινόμενο ότι είναι κόκκινο. Άμα πας αργά-αργά, είναι εντάξει. Όταν υπάρχουν κάμερες που λειτουργούν, γιατί έχουμε και κάμερες που δεν λειτουργούν στην Κρήτη, είναι αυτές που λένε πυροβολημένες. Αυτές που λειτουργούν, ξαφνικά μας σταματάνε ακριβώς και βλέπετε ξαφνικά ένα κοπάδι από κότες που ενώ έτρεχαν όλοι παντού θεότρελα, ξαφνικά.
λες και υπάρχει φανάρι πράσινο. Τα λέω αυτά γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν σας σταματάει αυτός που είναι τον αρχόν, επειδή του πιστεύετε, τον εμπιστεύεστε, λέτε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Βέβαια αυτός λέει, δεν ξέρω ποιος είσαι. Βέβαια σε κάποια φάση, άμα του διευκρινίσετε λίγο περισσότερο και όντως το αντιδευτεί, ξαφνικά σας λέει. Εντάξει, βέβαια εκεί πέρα δεν πρέπει να πετάξετε μια κοτσάνα, εκεί πέρα το βουλώνετε. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που πετάνε την κοτσάνα εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρουν για την αντιδραστικότητα των Ελλήνων. Που ενώ έλεγαν άντε να περάσει, μόλις λέτε άντε πείτε, πα, κάτσε εδώ ρε, που θα πας, θα το φας στο πρόσωπο, άμα θες, σβήστο. Άρα, αυτό το πράγμα είναι σε πολύ πρακτικό επίπεδο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δείχνει πώς είναι αυτός ο λαός. Είμαστε των αξιών. Έχεις αξίες, είναι σωστό αυτό που μου έκανες, είμαι εντάξει. Έχεις αρχές μόνο και το κάνεις επειδή είναι αυθαίρετο, δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε εμείς να διαπράξουμε γενοτονία. Διότι στη γενοτονία λειτουργεί το πρέπει και όχι το πρέπει. Σου λέει πρέπει να σκοτώσεις. Αν δεν πάμε να σκοτώσουμε. Εμείς λέμε γιατί και ρωτάμε. Επειδή είμαστε επίσης της δημοκρατίας, άρα η δημοκρατία είναι ένα κόνσεπτ, να ξέρετε, αρκετά αφαιρετικό, που είναι φτιαγμένο για να σκεφτόμαστε. Η δημοκρατία είναι φτιαγμένο για να καθυστερούμε, να χάνουμε χρόνο, να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε μια απόφαση την οποία σίγουρα θα αλλάξουμε μετά από λίγο. Να ξανακάνουμε συνεδρίες. Γι' αυτό να ξέρετε, οι επιγραμματικές συνεδριάσεις αρχίζουν πότε ξαναβρισκόμαστε. Λες, μα δεν είπαμε τίποτα ακόμα, δεν πειράζει. Το που έχει σημασία πότε θα ξαναβρεθούμε. Α, άρα βλέπουμε. Και τσακωνόμαστε ακόμα και στις ημερομηνίες. Εδώ έχει πολύ πλάκα, γιατί εδώ σας το λέω και επαγγελματικά. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε κάνει λύση το πρόβλημα ή όχι, αλλά δεν μπορώ να πω. Όχι, αυτή η ημερομηνία θα μου την αλλάξει. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση λύνουμε το πρόβλημα, την ημερομηνία την κρατάμε βέβαια. Πάλι θα βρεθούμε ενώ το έχουμε λύσει. Έτσι, θα συζητάμε, παιδί. Να ξέρετε ότι αυτός ο τρόπος είναι καλός να αποφεύγουμε τις δικτατορίες. Όσο αφορά τώρα το πνευματικό, την πνευματική διάσταση της νοημοσύνης, γιατί είναι σημαντικός, σαν πλαίσιο, είναι ότι όταν καταφέρετε και βλέπετε πώς λειτουργούν οι άλλοι σε σχέση με εσάς, καταλαβαίνετε ένα πράγμα που είναι πολύ παράξενο, είναι ότι οι άλλοι είναι πιο σημαντικοί από εσάς. Στην αρχή δεν το θέλουμε. Εντάξει, άμα σας πω, προτιμάτε τον εαυτό σας ή τον άλλον, θα πεις τον εαυτό. Εκτός αν είστε ακόμα στο φαίνεστε, στο πρώτο ζώο. Εντάξει, στο τρίτο ζώο το έχετε ξεκαθαρίσει. Άμα βάλει όμως τον εαυτό σου ή τους άλλους. Εδώ έχουμε ένα κριτήριο που εμφανίζεται, είναι η ανθρωπότητα. Και είναι, άμα πεθάνετε εσείς, η ανθρωπότητα ζει, άμα πεθάνουν όλοι οι άλλοι, η ανθρωπότητα έχει πεθάνει. Άρα πρέπει να αποδεχτείτε ότι ο πληθυντικός του άλλου είναι πιο σημαντικός από τον ενικό του εγώ. Και να προσέχετε βέβαια όταν λέτε εμείς, εννοείται πολλές φορές εγώ, τίποτα άλλο. Άρα εδώ η τεχνική όσο αφορά την νοημοσύνη, ότι πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε ότι το εγώ δεν είναι το εγώ γιατί υπάρχει ο άλλος, μετά το αναστρέψουμε, θα κάνουμε αναστροφή και λέμε άμα ήμουν ο άλλος, πώς έβλεπα το εγώ μου, θα βλέπατε ότι είναι ο άλλος άλλος. Όταν συμφωνήσετε ότι είναι και οι δύο οι άλλοι άλλοι, τότε θα καταλάβετε ότι η ανθρωπότητα είναι οι άλλοι άλλοι. Ο μικρόν γιώτα, ο μικρόν γιώτα. Εδώ λοιπόν σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η πνευματική διάσταση της νοημοσύνης έχει αλλάξει. Για ποιο λόγο. Γιατί αν το πιο σημαντικό είναι οι άλλοι άλλοι και εσείς είστε απλώς το εγώ, πρέπει να τραβήξετε κουπί για να μπείτε στους άλλους άλλους. Που σημαίνει υπέρβαση. Άρα αρχικά νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι, ειδικά όταν είμαστε μικροί, γι' αυτό κάνουμε τα διάφορα, γι' αυτό οι μαμάδες φοβούνται για τα παιδιά τους, και σου λένε, πω Θεέ μου, δεν ξέρει τι κάνει τώρα. Ενώ το παιδί σου λέει, εντάξει, εγώ το έχω. Μικρές φορές βέβαια δεν το έχουν, ειδικά με τα μηχανάκια, και πηγαίνουν κατευθείαν με προορισμό. Τελευταία. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι ότι αν το πιο σημαντικό είναι η ανθρωπότητα, πρέπει να δούμε τώρα τι σημαίνει πνευματικότητα. Πνευματικότητα είναι η πιο γρήγορη αντίληψη της ύπαρξης της ανθρωπότητας. Θα μου πείτε γιατί σας μιλάω γενικά και όχι μόνο μέσα σε μια θρησκεία. Για ποιο λόγο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η ένταση της ανθρωπότητας είναι διαθρησκευτική. Δεν είναι μόνο σε ένα πλαίσιο, όλοι έχουν η ανθρωπότητα. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο συμβάλλουμε σε αυτήν. Τώρα το ερώτημα είναι ότι αν το καταλάβετε καλά,
Η νοημοσύνη μας είναι αυτή που καταλαβαίνει ότι πρώτα είναι η ανθρωπότητα και μετά είναι άνθρωποι. Ενώ έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι η ανθρωπότητα αποτελείται απλώς από τους ανθρώπους. Άρα να το δούμε λίγο πιο νοητικά. Όταν παίρνετε ένα ψηφιδωτό, είναι οι ψηφίδες που αποτελούν το ψηφιδωτό ή το ψηφιδωτό που κάνει ψηφίδες. Άρα πολλοί από εσάς θα πούνε αρχικά ότι είναι βέβαια οι ψηφίδες. Και άμα δεν βάζεις τις ψηφίδες, δεν βλέπεις το ψηφιδωτό. Αυτοί που ξέρουν να φτιάχνουν ψηφιδωτό, ξέρουν ότι φτιάχνουμε πρώτα την εικόνα, μετά τεμαχίζουμε τις ψηφίδες και μετά τις βάλουμε για να έχουμε απεικόνιση της εικόνας. Αν πάτε στα μοναστήρια, θα δείτε ότι είναι ζωγραφισμένες ήδη οι εικόνες, οι οποίες τεμαχίζονται για να γίνει ψηφιδωτό. Άρα θέλει να πει ότι η ψηφίδα από μόνη της δεν έχει καμία αξία και μάλιστα να ξέρετε ότι και δομικά το χρησιμοποιούμε για ποιο λόγο. Διότι όταν έχουμε μία βλάβη πάνω σε μία εικόνα που είναι ψηφιδωτό, άμα λείπουν μερικές ψηφίδες, ξαναβάζουμε άλλες. Και τι έγινε. Ενώ φανταστείτε τώρα να αλλάζετε την εικόνα. Άρα όταν βάζετε τις νέες ψηφίδες, σέβεστε την απεικόνιση του ψηφιδωτού. Άρα το ερώτημα είναι ότι άμα νιώθετε ότι είστε ψηφίδες του ψηφιδωτού της ανθρωπότητας, να ξέρετε ότι δεν είμαστε μοναδικοί, αλλά είμαστε ουσιαστικοί. Είμαστε ουσιαστικοί ως αντιπρόσωποι. Δηλαδή, άμα είσαστε μια ψηφίδα, γαλάζει όπως είναι η κυρία, όταν θα έχει φθορά με την κυρία, θα πρέπει να βάλουμε πάλι μια άλλη γαλάζια. Γιατί εκεί πέρα, σε αυτή τη θέση, θέλαμε μια γαλάζια. Αυτό σημαίνει ότι, άμα το σκεφτείτε τώρα ορθολογικά, είναι ότι δεν πρέπει να φανταστείτε ότι πρέπει να πάτε πιο ψηλά από τους άλλους ή πιο κάτω, όπως κάνουμε συχνά. Τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να μετακινηθείτε και να βρείτε ποια είναι η θέση σας. Άρα η θέση σας μπορεί να είναι πλάι. Στο πλάι, εδώ, το ίδιο επίπεδο. Γιατί είμαστε ακριβώς στο ίδιο ψηφιδωτό. Μερικοί από εμάς νομίζουν ότι είναι πιο πάνω. Είναι κόπανη. Μερικοί από εμάς πιστεύουν ότι είναι πιο κάτω. Και αυτοί είναι κόπανη. Αλλά αυτοί τουλάχιστον έχουν συνοχή σκέψη. Σου λέει είμαι πιο κάτω ή είμαι κόπανος. Λες, εντάξει, έχεις δίκιο. Ότι είσαι κόπανος, όχι ότι είσαι πιο κάτω. Ενώ ο άλλος δεν έχει συνοχή σκέψη, γιατί δεν ξέρει. Γιατί δεν ξέρει, γιατί νομίζει ότι είναι πιο σημαντικός από την ανθρωπότητα. Μα δεν πάει έτσι. Άρα εδώ η πνευματικότητα είναι, αν σκεφτείτε την ανθρωπότητα και σκεφτείτε τη σκέψη της ανθρωπότητας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η ανθρωπότητα σκέφτεται. Η ανθρωπότητα πότε σκέφτεται, σκέφτηκε πάρα πολύ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί πέρα συνειδητοποίησε η ανθρωπότητα ότι μπορεί να πεθάνει πολλές φορές. Αυτό να ξέρετε ότι η θνησιμότητα μια οντότητα είναι πολύ σημαντική στην υπέρβαση. Δηλαδή, έως την εποχή της ατομικής βόμβας, η ανθρωπότητα νόμιζε ότι ήταν αθάνατη. Ξαφνικά σου λέει, άμα το συνεχίσουμε έτσι, όχι μόνο θα πεθάνουμε όλοι, μπορεί να πεθάνουμε και πολλές φορές. Άρα, το λέω για αυτούς που πιστεύουν στην μετασάρκωση. Το δεύτερο επίπεδο που βλέπετε είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι τα πρώτα βήματα της σκέψης. Το θα μου πείτε, εκεί από εσάς παλεύουν τα παιδιά τους να μείνουν στο διαδίκτυο, λοιπόν, να μην είναι σε άλλα πράγματα. Στο διαδίκτυο είναι μια χαρά, αλλά το θέμα τι κάνετε μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, άμα το σκεφτείτε, η όλη ανθρωπότητα είναι σαν ένα τεράστιο νευρονικό δίκτυο, που βασίζεται οι νευρώνες του ανάλογο, αν θέλετε, είναι η εγκέφαλή μας, όπως έχει ο εγκέφαλός μας έχει τους νευρώνες και έχει τις συνάψεις, είναι οι σχέσεις που έχουμε. Και όταν το δείτε με αυτόν τον τρόπο, πιο σφαιρικά, καταλαβαίνετε ότι αυτό που έχει σημασία όταν μιλάμε για σοφία, είναι αυτός που το καταλαβαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Αν ήμασταν σοφοί, θα τσακωνόμαστε. Θα μου πείτε αφού τσακωνόμαστε. Έχετε δει ποτέ ένα χέρι να πλακώνεται στο ξύλο μόνο του. Το δεύτερο που έχει. Το ένα, τα δάχτυλα. Άρα φανταστείτε τώρα ότι νιώθετε πραγματικά, συμπαντικά, ως αντίληψη, ότι είμαστε όλοι της ανθρωπότητας. Ελπίζω να βλέπετε ότι η ανθρωπότητα είναι μικρότερη από το σύνολο των κοινωνιών. Φαίνεται απίστευτο. Αρχικά έχουμε την εντύπωση ότι η ανθρωπότητα είναι απλώς το σύνολο του ανθρώπου. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο λάθος. Γιατί η ανθρωπότητα δεν μπορεί να πάρει μόνο τους ανθρώπους, πρέπει να πάρει και τους νεκρούς.
ξαφνιάστηκε, κύριε. Ε, ναι, τους νεκρούς πού τους βάλατε? Είναι εκτός ανθρωπότητας. Δημόσιο πεθαίνει κάποιος, τον βγάζετε εκτός ανθρωπότητας? Όχι, είναι μέσα. Τα ονόματα που έχετε, έχετε τα ονόματα νεκρών. Να το σκεφτείτε. Άρα έχετε επίσης τα ονόματα των αγέννητων. Η ανθρωπότητα δεν έχει μόνο τους ζωντανούς. Έχει και τους νεκρούς και τους αγέννητους. Διότι έχει την έννοια της συνέχειας. Άμα σκέφτεται πραγματικά ότι η ανθρωπότητα είναι μόνο η ζωντανή, τότε έχετε διαπράξει μία από τις χειρότερες γενοκτονίες που υπάρχει στον κόσμο. Διότι πάνω κάτω τώρα είμαστε 7 δισεκατομμύρια, η ανθρωπότητα θεωρούμε ότι ήταν συνολικά γύρω στα 80. Με όλους αυτούς που... Άρα φανταστείτε τώρα, από τα 80 κρατάτε τα 7. Ωραία, τώρα σας το κάνετε. Και λέω, όταν γεννιέται το παιδί, π.χ. τώρα μιλάω στις γυναίκες, καταλαβαίνω καλύτερα. Όταν είστε έγκυος, το παιδί σας μετράει στην ανθρωπότητα ή δεν είναι? Δεν έχει γεννηθεί. Γιατί μετράει? Άμα μετράει, μετράει τους αγέννητους. Βλέπετε, τους αγέννητους μετά τους είχατε λίγο πιο αφαιρετικό. Μόνο πολύ απλώς εγκυμοσύνη σας. Αυτό έλειπε. Να γεννούσατε γεννημένους. Αυτό το έχει κάνει μόνο ο Δίας. Με το Διόνυσο. Δύο φορές. Για τους άλλους νομίζω ότι έχετε περάσει από μια κλασική διαδικασία. Γεννήσατε αγέννητους. Παρά έχουμε αγέννητους, θυμόμαστε νεκρούς. Η ανθρωπότητα είναι το σύνολο των τριών. Μόνο που μερικοί δεν το νιώθουν καθόλου αυτό και θεωρούν ότι είναι πιο σημαντική. Αυτά είναι τα άτομα της κοινωνίας. Γεννιόμαστε λοιπόν άτομο και παλεύουμε για να γίνουμε άνθρωποι της ανθρωπότητας. Άρα ενώ έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι η ανθρωπότητα είναι πιο μεγάλη από όλα, η ανθρωπότητα, μπορεί να σας ξαφνιάσει αυτό που θα πω, σας το λέω έτσι αργά, η ανθρωπότητα είναι μειονότητα των κοινωνίων. Θέλω λοιπόν αν αυτή η μειονότητα μπορεί να μεγαλώσει με διάφορες υπερβάσεις και όχι απλώς να θεωρείται ότι είναι εντάξει. Θυμάστε όταν λέμε, ας πούμε, για κάποιον, λέμε γίνεται στην Ελλάδα, είναι Έλληνας. Αυτό είναι εναντίον του Αριστοτέλη. Το Αριστοτέλη λέει Έλληνας είναι αυτός που έχει ελληνική παιδεία. Αν δεν έχει ελληνική παιδεία και λέει απλώς εγώ γεννήθηκα, μου φτάνει. Είναι το ίδιο με τον άνθρωπο. Είναι πολλοί από εσάς, όχι εδώ, που πιστεύουν ότι εφόσον γεννήθηκες είσαι άνθρωπος. Τότε γιατί όλες οι θρησκείες και οι πίστες προσπαθούν να μας κάνουν πιο ανθρώπους? Εφόσον το έχουμε από την αρχή. Γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι αυτό, να δείτε μια αναλογία πνευματική, είναι σαν να λέτε είμαστε όλοι άγιοι. Γιατί θα το ξέραμε. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια υπέρβαση. Κάτι ένα παράδειγμα, να δείξει στους άλλους τι κάνεις. Η νοημοσύνη λοιπόν σε αυτές τις πνευματικές προεκτάσεις που έχει είναι αυτή που αντιλαμβάνεται ότι το γεγονός ότι υπάρχουμε δεν είναι το ίδιο με το γεγονός ότι ζούμε. Ωραία. Αυτό το ποτήρι υπάρχει. Ζει. Κάτι να πείτε. Ωραία. Φρεσμολόγος υπάρχει. Ζει. Είναι ένα ερώτημα. Δεν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Αυτός πρέπει να μας αποδείξει με τις διάφορες πράξεις που θα κάνει. Όταν λοιπόν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι τα άτομα υπάρχουν, οι άνθρωποι ζουν. Τώρα το ερώτημα είναι αν ζουν ή αν συζουν. Ακόμα χειρότερο, αν είναι άνθρωποι ή συνάνθρωποι. Και αυτό που βλέπετε μέσω της ανθρωπότητας είναι ότι για να είστε άνθρωπος, πρέπει να είστε συνάνθρωπος. Και το παράξενο της ιστορίας είναι ότι πρέπει να είσαι συνάνθρωπος πριν να είσαι άνθρωπος. Ενώ έχουμε την εντύπωση ότι είναι δύο άνθρωποι, που καταλαβαίνουν ότι είναι και οι δύο άνθρωποι και καταλαβαίνουν μετά ότι είναι συνάνθρωποι. Όχι, δεν πάει έτσι. Για ποιο λόγο? Διότι είναι ο άλλος. Το κεντρικό σημείο, το θεμελιακό σημείο, αν θέλετε να πάτε βαθιά μέσα στην ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που φτιάχνει η ανθρωπότητα είναι ο άλλος. Και όχι ο ένας. Ο άλλος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να μιλήσει δηλαδή δύο άτομα. Ο ένας είναι ένα άτομο. Ο άλλος, αφού είναι ο άλλος. Κάπου υπάρχει ο ένας. Αυτό σημαίνει ότι σχετίζεται με τον αλτρουισμό.
Άρα το φυσιολογικό, άμα σκεφτείτε ότι είναι θεμελιακό ο άλλος, είναι φυσιολογικό να αγαπάτε τον άλλον. Και ξαφνικά το αγαπάτε αλλήλους σας φαίνεται εντελώς φυσιολογικό. Ενώ πριν, λέτε, μα είναι υπέρβαση. Άρα εδώ, επειδή ο Χριστός πάντοτε μας σταμασάει, τουλάχιστον σε δύο επίπεδα, σας λέει δύο φράσεις. Αγαπάτε αλλήλους όπως αγαπάτε τον εαυτό σας, αυτό είναι για το χαμηλό επίπεδο, αυτοί που δεν το έχουν. Και το άλλο, το πιο ψηλό, είναι πιο δύσκολο, είναι αγαπάτε τους άλλους όπως σας αγάπησα. Θα προσπαθήσω τον πρώτο, Χριστέ, γιατί το άλλο θα μου βγει η πίστη. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ βλέπετε το ξέρετε, δεν ξέρετε ή ξέρετε, δεν ξέρετε. Ξέρετε ότι το δεύτερο είναι πολύ πιο δύσκολο. Και λέτε, εφόσον είναι ο Χριστός, πώς εγώ να κάνω το ανάλογο. Ο Χριστός δεν μας λέει να κάνουμε το ίδιο. Μας λέει να κάνουμε το ανάλογο. Αν δεν πιστεύετε στον χριστιανισμό, σκεφτείτε άλλες θρησκείες όπως είναι ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, θα δείτε ότι πάλι σας λένε κατά αναλογία. Δεν σας λένε κάνει το ίδιο. Δεν σου λέει να είσαι Θεός, να είσαι Θεάνθρωπος, να είσαι Άγιος. Λέει κάνε. Αν έχεις μια συμπεριφορά που μοιάζει με αυτό, είναι η ίδια τάξη. Άρα το θέμα λοιπόν είναι η νοημοσύνη μας. Πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι ο άλλος, αν είσαι σε αυτή την κατάσταση ή σε αυτή τη στάση, είναι όντως διαφορετικός. Μ' αρέσει το παράδειγμα με την Μαρία Μαγδαληνή όταν πηγαίνει να δουν τον τάφο. Έχουμε τρεις περιπτώσεις. Έχουμε τη Μαγδαληνή, έχουμε τον Πέτρο και έχουμε και έναν τρίτο που δεν ονομάζεται. Πηγαίνει να δουν τον τάφο. Η Μαγδαληνή πιστεύει αμέσως ότι έγινε η Ανάσταση. Ο Πέτρος πάει και ψαχουλεύει τα ρούχα σου. Ο Πέτρος πάντα δεν δυσκολεύεται. Να σου λέει, μπορεί και να είναι εδώ, μπορεί και άπηση. Μετά έχουμε λοιπόν τον Άρον, ο οποίος αυτός δεν μπαίνει καν μέσα. Δηλαδή. Αλλά αυτός πιστεύει ουσιαστικά τους άλλους που πιστεύουν. Αν το σκεφτείτε πιο ορθολογικά, θα δείτε ότι η Μαγδαληνή ήταν πιο κοντά στον Χριστό. Ο Πέτρος ήταν κοντά, αλλά στο πλάι. Όχι τόσο κοντά. Και ο άλλος ήταν λίγο πιο μακριά. Αυτό δεν μας ενοχλεί, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τρόποι αντίληψης. Τώρα, άμα το ερμηνεύσουμε, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Μαγδαληνή πίστεψε στην Ανάσταση επειδή ήταν το πρέπον, ενώ ο Πέτρος πίστεψε στην Ανάσταση επειδή έπρεπε. Σου δεν θα μας παρατήσει, αφού είχε πειθαρθεί. Δεν είχε πιστευτεί. Έπρεπε να έρθει. Η άλλη δεν λέει έπρεπε να έρθει. Λέει αυτό ήταν το πρέπει. Δεν ασχολείται με αυτό. Και ο άλλος είναι εσύ. Επέστρεψε. Το έχουμε σίγουρο. Και βέβαια μετά έχουμε και τον Θωμά που όχι μόνο πρέπει να επιστρέψει, πρέπει να δει και την τρύπα και να είναι σίγουρος ότι έχει τα ίδια προβλήματα με έναν άνθρωπο. Μιλάμε μερικές φορές για το θέμα του Ιούδα, λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο Ιούδας να προδώσει τον Χριστό. Και θεωρούμε μάλιστα μερικοί από εμάς ότι αυτό είναι θεμελιακό στοιχείο. Άμα εδώ ήσασταν όλοι βουδιστές και σας έλεγα το ίδιο πράγμα, θα μου λέγατε ο Βούδας δεν πέθανε έτσι. Θα έλεγα ένα συγγνώμη, το θυμάμαι του Χριστό. Τι θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι υπάρχει η Σταύρωση, η Ανάσταση, δεν είναι κάτι που είναι απαραίτητο σε σχέση με την προδοσία. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό με τον Ιούδα δεν είναι η προδοσία. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Είναι η μη συγχώρηση. Υπάρχει. Δηλαδή δεν ζητάει συγγνώμη. Και ακόμα μερικοί από εσάς που θεωρούν ότι εντάξει, παιδί μου, κάτι κατάλαβε αφού αυτοκτόνησε. Όχι, γιατί και εδώ δεν είναι αυτοκτονή έχοντας ζητήσει συγγνώμη και να πει ζητάω συγγνώμη και μετά αυτοκτόνησε. Όχι, όχι. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι
Γιατί δεν το κάνει αυτό. Βέβαια, μερικοί από εσάς δεν ενδιαφέρονται και θεωρούν απλώς ότι είναι κάτι το απλοϊκό. Το θεμελιακό στοιχείο είναι η ικανότητα του δασκάλου να συγχωρεί. Το θεμελιακό. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το κοιτάξετε στις οικογένειές σας, θα δείτε ότι οι γονείς σε μερικά πράγματα δυσκολεύεστε όμως. Σαν συγχωρείτε ό,τι να είναι. Και όταν βλέπετε τους τσακωμούς τους οικογενειακούς, ειδικά όταν πάτε στα δικαστήρια, όταν έχετε κληρονομία κτλ., εκεί πέρα γίνεται γης μαριά, βέβαια τις ίδιες οικογένειες υποτίθεται. Αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι χωρίς συγχώρεση δεν μπορεί να υπάρχει υπέρβαση. Διότι ουσιαστικά σταματάτε τη διαδικασία. Έγινε κάτι, κάποιο λάθος, όλος ζητάει συγγνώμη και λέει όχι. Ένα άλλο πράγμα, διευκρινίζω. Όταν λέω συγχώρεση, δεν εννοώ λύθη. Γιατί μερικοί από εσάς μπερδεύουν αυτό. Και νομίζουν ότι απλώς επειδή το ξεχνάμε, όχι, όχι, δεν το ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα, άμα ο Χριστός ξεχνούσε, θα μπορούσε ποτέ ο Πέτρος να φτάσει στο 3. Εντάξει. Πρέπει κάποιος να το μετράει. Άρα το βλέπει και μετά παρόλα αυτά γίνεται η συγχώρεση. Άρα πρέπει να φανταστούμε το εξής, ότι η νοημοσύνη μας είναι ικανή να δει μερικά εμπόδια και να δει μερικά λάθη. Η σκέψη μας είναι ικανή να καταλάβει ότι ήταν λάθος, ήταν σωστό και η συνείδησή μας είναι ικανή να έχει ενοχές ή όχι. Άμα δεν έχετε, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάω. Προτιμάτε τύψεις ή ενοχές. Μην επιλέξετε μπροστά μου, να το κρατάτε για εσάς. Είναι δύο δύσκολες έννοιες, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν σας λέω κάτι θετικό και αρνητικό, είναι, τα δύο φαίνονται να είναι αρνητικά και λες τώρα, το πρώτο που θα σκεφτείτε είναι ποιο είναι το λιγότερο αρνητικό. Ενώ εγώ θα ήθελα να σκεφτείτε ποιο είναι το μη αναστρέψιμο. Διότι το μη αναστρέψιμο σημαίνει ότι δεν διορθώνεται. Θα μου πείτε αφού υπάρχει συγχώρεση. Όχι, όχι. Η συγχώρεση σημαίνει ότι θυμάμαι και κάνω υπέρβαση. Γράφεται, ας πούμε. Βλέπω μια γυρία παίρνει σημειώσει. Γράφεται. Άμα πάρει τη γόμα και σβήσει, δεν έγραψε. Άμα σβήσετε με το μολύβι, το λάθος που κάνατε, εντάξει, δεν θα διορθώσετε μια λέξη, τότε εδώ υπάρχει λάθος, υπάρχει διόρθωση που δεν διορθώνεται, γιατί υπάρχει πληγή και ουλή, αλλά συνεχίζεται. Άρα ο εγκέφαλός σας το ενσωματώνει. Ενώ άμα το σβήσετε τελώς, γι' αυτό εγώ στα μικρά παιδιά, τους βάζω να μην έχουν καθόλου κομμάτια. Για να μάθουν τι σημαίνει να γράφουν. Εντάξει. Μπορεί να κάνει λάθο, δεν πειράζει. Και οι μεγάλοι δεν μπορούν να κάνουν λάθο. Διορθώσει πάνω σε κείμενο που ήταν, α πούμε, φιλόλογο ή λογοτέχνη, υπάρχουν χιλιάδε. Δεν μα πειράζει. Είναι μερικά παιδιά που έχουν συχνά τα κορίτσια που θέλουν να είναι τέλειο. Και στο τέλο κρατάει μια ιδέα, διότι σβήνουν περισσότερο από αυτά που γράφουν. Δεν είναι τέλειο. Και μετά έρχεστε κι εσεί ω γονεί, του λέω τώρα τη μαμά, πετάω και σπόνιστα από κάπου, εντάξει. Λέτε, μπράβο παιδί μου, δεν έχει κανένα λάθος. Λες, όχι, τώρα που το είπα αυτό, το επόμενο εκεί να σβήσει. Εντάξει. Μάλιστα, να ξέρετε, μερικά παιδιά, ειδικά τα κοριτσάκια, δεν γράφουν πριν εμφανιστεί ο γομολάστιχο. Έχουν πρώτα τη γομολάστιχο στο χέρι, για σιγουριά, και μετά βλέπουν. Αυτό σημαίνει τώρα λοιπόν σε επίπεδο πνευματικό. Η πνευματικότητα. Θεωρείτε, ας πούμε, ότι ένας άγιος μπορεί να κάνει λάθος. Εκεί βέβαια το θεωρείτε, γιατί αυτό έχει γίνει και το έχουμε παραδείγματα ζωντανά και λέτε, μα τότε πώς είναι Άγιος. Άρα Άγιος δεν θέλει να πει ότι δεν κάνει λάθη. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια άλλη τεχνική, όχι για να γίνετε Άγιοι, αυτό συνήθως φτάνει η γυναίκα σας, η άντρα σας, τουλάχιστον για να είστε μάρτυρες. Είναι ένας λόγος αυτό, εντάξει, το έχουμε. Άρα, γιατί μερικούς γάμους δεν μπορείς να τους ερμηνεύσεις αλλιώς. Ήθελε να γίνει άλλος ο άνθρωπος, δεν γίνεται.
Αλλά όταν λοιπόν το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβετε ότι το λάθος στην νοημοσύνη μπορεί να είναι και δημιουργικό. Το λάθος να θυμάστε ότι είναι ο πιο σύντομος τρόπος να αλλάξετε μέθοδο. Κάντε έναν υπολογισμό, κάντε λάθος, το είδατε, τσαπ, αλλάξετε μέθοδο, βρίσκετε κάτι άλλο και λέτε, μα αυτό είναι, ξαναπάτε πίσω, γιατί άμα δεν είχα κάνει λάθος. Αλλά αυτό θα δημιουργήσει μια νέα μεθοδολογία. Το λάθος λοιπόν είναι αποδεκτό όταν είναι αντιληπτό, όταν δεν γίνεται συνειδητά και όταν μετά είναι ικανό να δημιουργήσει. Το ξαναλέω, γιατί βλέπω είναι μερικοί που προβληματίστηκαν τώρα. Ας πούμε, ο Χριστός ήξερε ότι θα σταυρωθεί. Ήξερε ότι θα το προδώσει ο Ιδούδας. Δεν το άφησε. Εντάξει, θα κάνουμε μάθημα θεολογίας. Θα θέλω να σας πω ότι δεν είναι τόσο απλό. Διότι θα μπορούσε να πείτε, δεν θα μπορούσε να βάλει το χεράκι του παιδί μου, να του πει, μην το κάνεις. Θα δείτε ότι, άμα το κοιτάξετε πολύ δογματικά, θα σας πούν μερικοί, ότι έπρεπε να το κάνει. Όχι. Μπορούσε να επιλέξει. Ναι. Αυτό. Αλλά δεν έχει. Αλλά του έδωσε όμως το δικαίωμα να το επιλέξει. Το έχει μεγάλη σημασία. Ο δάσκαλος δίνει την επιλογή στο μαθητή να κάνει λάθος. Και μπορεί και να τον συγχωρέσει ότι έκανε λάθος, αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν ο μαθητής δεν ζητάει συγγνώμη, ενώ βλέπει από όλους άλλους ότι έχει κάνει λάθος, τότε έχουμε ένα θέμα. Εδώ είναι το μία να στρέψουμε. Θέλω λοιπόν να, για να τελειώσω σε κάποια φάση, θα ρωτήσω ο Γιώργος θα μου πει, γιατί είναι ηρεματέχο, αλλά θα πρέπει να μου πεις μετά ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτό που μας επιτρέπει η νοημοσύνη στις πνευματικές επεκτάσεις που έχει, είναι να αντιληφθούμε ότι το λάθος δεν είναι καταδικαστέο από μόνο του. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε. Επιπλέον καταλαβαίνουμε ότι όταν λειτουργούμε μόνο με απαγορευτικά, έχουμε πάλι ένα πρόβλημα. Συμφέρει να είμαστε επικοδομητικοί. Και βλέπετε ότι και στο πλαίσιο της πιο διαδεδομένης θρησκείας που υπάρχει εδώ, το χριστιανισμό, περάσαμε από μια αλλαγή φάση. Η αλλαγή φάση η μεγάλη είναι ότι πρώτα είχαμε 10 εντολές απαγορευτικές και μετά περάσαμε σε μια συμβουλή επικοδομητική. Δηλαδή πάνω κάτω τι είπαμε, μάλλον τι είπε ο Χριστός. Είπε... Δεύτερο. Τι είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός. Είπε ότι άμα δεν καταλαβαίνουν τις 10 απαγορεύσεις, τουλάχιστον να καταλαβαίνουν μια συμβουλή. Και άμα πραγματικά ακολουθούν τη συμβουλή, δεν θα προλάβουν να κάνουν τις 10 απαγορεύσεις. Γιατί άμα είστε συνεχώς το αγαπάτε αλλήλους, πότε να προλάβετε να τον κλέψετε, να τον σκοτώσετε, να μην πω ότι σας αρέσει, ξέρετε αυτά που δεν γίνεται ποτέ. Και βέβαια, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν είμαστε πραγματικά του έργου που παράγει το όν, τότε είμαστε πιο γρήγορα μέσα στην ανθρωπότητα. Και από τη στιγμή που είμαστε πιο γρήγορα μέσα στην ανθρωπότητα, μπορούμε να τραβήξουμε και άλλους, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, να έρθουν και αυτοί μέσα σε αυτήν την μειονότητα των κοινωνιών της λύσης και της αδειοφορίας, όπου εκεί πέρα κάθε νεκρός έχει σημασία. Διότι αυτό είναι ένα θέμα. Είναι κατά πόσο δίνουμε σημασία στους νεκρούς. Αν δεν δίνετε μεγάλη σημασία στους νεκρούς, να ξέρετε ότι σημαίνει πρακτικά ότι δεν δίνετε και μεγάλη σημασία στα παιδιά σας. Και αυτό φαίνεται παράδοξο, γιατί σωστά. Στο τέλος λέμε, τι προτιμάς. Και έχουμε ακόμα και μύθους πάνω σε αυτό. Του λέει ο άλλος, ποιον μπορείς θες να σώσεις. Τον πατέρα σου, που δεν μπορεί να περπατήσει, ή τον γιο σου. Και ξέρουμε ποιες είναι οι επιλογές. Το θέμα είναι ότι άμα δεν σέβεσαι το παρελθόν σου, πώς μπορείς να δημιουργήσεις μέλλον που είναι άξιο. Άρα, όλα αυτά που μας μαθαίνει η νοημοσύνη όσο αφορά το πέρασμά μας πάνω σε αυτή τη γη, τουλάχιστον για ένα πρώτο πέρασμα, είναι πώς θα τελειώσεις με τη λέξη άξιος στο στόμα των άλλων.
είναι δύσκολο. Άρα μερικοί το κάνουν. Αυτό έχει σημασία, άρα αυτό σας εύχομαι, όχι να πεθάνετε γρήγορα, αλλά σίγουρα μερικοί θα μας πούν που είναι ότι δεν είναι πιστή χτύπα ξύλο, μάλλον τις κάσες θα είναι. Αυτό που σας εύχομαι είναι όταν πεθάνετε να σας πούν απλώς μια λέξη, άξιος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος, αδερφή ερωτήσεις. Όταν θέλει να ρωτήσει κάτι.